Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σήμερα θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου νούμερο 12 με τίτλο Γραφικά VGA και επίσης ασύγχρονη είσοδο από προλόγιο. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Όπως έχουμε δει ως τώρα, στην assembly χρησιμοποιείται η προεπιλογή στην εικόνα που είναι η μορφή λειτουργίας κειμένου. Όταν στείλουμε κάτι για εκτύπωση, όταν το λάβουμε, αυτό είναι κείμενο και το τερματικό που βλέπουμε στον emulator είναι σε κατάσταση κειμένου, δηλαδή δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε γραμμές ή κάποια άλλα εικονίδια. Προκειμένου να ρυθμίσουμε τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης για γραφικά, θα πρέπει να καλέσουμε μια διακοπή. Δηλαδή, η προεπιλογή είναι κείμενο, αν θέλουμε όμως να σχεδιάσουμε πάνω σε αυτήν την οθόνη, πρέπει τότε να ρυθμίσουμε την οθόνη να λειτουργεί σε κατάσταση γραφικών. Η ρύθμιση αυτή επιτυχάνεται με την κλίση του Interrupt 10H και την τοποθέτηση στον καταχωρητή Alpha High της τιμής ίσον 0 για ρύθμιση της οθόνης και στο αλφα-L μια τιμή που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ρυθμό λειτουργίας. Η υποστηριζόμενη ρυθμή λειτουργίας στον M886 είναι το 0-0 που είναι το text mode, δηλαδή 40x25, 16 χρώματα, 8 σελίδες, 03H που είναι μορφή κειμένου text mode, 80x25, δηλαδή πολλές παραπάνω γραμμές, 16 colors, 8 pages ή graphical mode που είναι 40x25 με 256 colors και 320x200 για pixels και έχει μια σελίδα. Ασφαλώς, στην αρχιτεκτονική x86 και στο λειτουργικό σύστημα MS-DOS υποστηρίζονται και άλλοι τρόποι λειτουργίας, αλλά στον M8086 αυτοί δεν υποστηρίζονται. Αν θέλουμε λοιπόν να ρυθμίσουμε την οθόνη για γραφικά, θα δώσουμε τις εντολές Move Alpha L,13H, Move Alpha High 0 και κλίση του Interrupt 10H. Όταν η οθόνη τεθεί σε κατάσταση γραφικών, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα πίξελ σε οποιοδήποτε σημείο θέλουμε. Τα πίξελ έχουν μια τιμή από 0 μέχρι 255. Και αναλόγως της τιμής που έχουν, αντιστοιχούν σε κατάλληλη χρωματική απόχρωση. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε 256 διαφορετικά χρώματα. Έχουμε λοιπόν μια παλέτα 256 χρωμάτων. Η πρόσβαση στην οθόνη γίνεται με την εγγραφή στη μνήμη γραφικών. Δηλαδή, η μνήμη της κάρτας γραφικών είναι ένα περιφερειακό που χρησιμοποιεί την μέθοδο εισόδου-εξόδου με χαρτογράφηση στη μνήμη. Έτσι λοιπόν, το περιφερειακό αυτό χρησιμοποιεί διευθύνσεις μνήμης που ξεκινάνε από την τιμή 0α00H. Δηλαδή στη θέση α00H αντιστοιχίζεται η πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Προκειμένου να μετατρέψουμε τις συνταγμένες HY στην αντίστοιχη μετατόπιση της διεύθυνσης μνήμης από το α000, θα πρέπει να κάνουμε την πράξη Y επί 320 συν X, γιατί το Y είναι ο αριθμός γραμμής. Έτσι λοιπόν, μία γραμμή έχει 320 pixels. Θα πρέπει λοιπόν, αν είμαστε στη 0 γραμμή, τότε είμαστε 0 επί 320 συν το χ. Αν θέλουμε να πάμε σε μία άλλη γραμμή, τότε θα πρέπει να κάνουμε ψ y επί 320 συν χ. Για παράδειγμα, θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα pixel με τιμή χρώματος 9, που στην παλέτα των 256 χρωμάτων είναι το ανοιχτό μπλε. Στις συνταγμένες HY
θα πρέπει να τοποθετήσουμε με την εντολή move την τιμή 9 στη θέση α000 με μετατόπιση, δηλαδή να προσθέσουμε την τιμή που προκύπτει από τη συνάρτηση y επί 320 συν x. Η παλέτα των 255 χρωμάτων είναι προκαθορισμένη και αντιστοιχεί στον τρόπο λειτουργίας MCGA 320 επί 200 pixels. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα pixel συνταγμένη σχή y, κάνουμε τα εξής βήματα. Πολλαπλασιάζουμε y επί 320, δηλαδή βάζουμε τη τιμή y στον αλφα x και στο cx βάζουμε 320 και κάνουμε mul cx, οπότε ο αλφα, αυτό έχει συνέπεια να γίνει ο πολλαπλασιασμός του y με το 320. Και στη συνέχεια προσθέτουμε το χ, add αλφα x, χ. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η τιμή που θα χρησιμοποιήσουμε δεν θα είναι 4 byte, αλλά 2 byte. Κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Η πράξη του πολλαπλασιασμού πρέπει να αποφεύγεται γιατί είναι μια πολύ χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία. Καθυστερεί πολύ να ολοκληρωθεί, καθυστερεί λοιπόν και τη διοχέτευση και για 2 byte απαιτεί 2 καταχωρητές για το πολλαπλασιασμό και τροποποιεί 2 καταχωρητές, τον dx, αλφα x. Υπάρχει περίπτωση να απομακρύνουμε τον πολλαπλασιασμό με εντολές ολίσης και πρόσθεσης, αν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε μια σταθερή τιμή που μπορεί να εκφραστεί με δυνάμεις του 2. Για παράδειγμα, η πράξη 320 επί y συν x μπορεί να εκφραστεί ως 64 επί y συν 256 επί y συν x. Άρα, 6 ολισθείς προς αριστερά του y, 8 ολισθείς προς αριστερά του αρχικού y, πρόσθεση των 2 παραπάνω και πρόσθεση του x. Αυτά όλα εδώ πέρα είναι βελτιστοποιήσεις που έχουν εφαρμοστεί από hardcore προγραμματιστές προκειμένου να επιτύχουν στα προγράμματά τους πολύ καλύτερους ρυθμούς εκτέλεσης. Εδώ πέρα λοιπόν για μία ακόμα φορά βλέπουμε το εξής, ότι το ίδιο κομμάτι κώδικα μπορεί να γραφεί με δύο τρόπους. Με τον αργό τρόπο χρησιμοποιώντας πολλαπλασιασμό και με τον γρήγορο τρόπο χρησιμοποιώντας ολισθήσεις. Έτσι λοιπόν, όπως έχει υποθεί από πολλούς οι δήμονες στο χώρο, με κάποιο ίσως ομό τρόπο, ακόμα και ένας ηλίθιος μπορεί να γράψει κώδικα. Ο σωστός προγραμματιστής όμως είναι αυτός που θα εκμεταλλευτεί καλύτερα τις δυνατότητες του ηλίθιου. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει κατά τη συγγραφή ενός κώδικα, είτε σε assembly είτε σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, να προσπαθούμε πάντα να γράφουμε το βέλτιστο κομμάτι κώδικα, που ναι μεν μπορεί να απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο ή κάποιες περισσότερες εντολές, αλλά εντούτοις θα εκμεταλλεύεται καλύτερα το hardware και θα εκτελείται πιο γρήγορα το πρόγραμμα και γενικά θα είναι πιο αποτελεσματική η εκτέλεση. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα pixel, γράφουμε στην αντίστοιχη μετατόπιση ξεκινώντας από το α00, προσθέτοντας αυτή τη μετατόπιση. Για παράδειγμα, γράφουμε το α000 σε έναν καταχωρητή τμήματος, όπως το εδώ πέρα θέλουμε να το γράψουμε στον ES, το extra segment, δηλαδή βάζουμε move bx,0α000h, βάλαμε το 0 μπροστά από το α, γιατί ο assembler θέλει όλα τα 16αδικά δεδομένα να έχουν το 0 μπροστά, ώστε να μην ξεκινάει κατευθείαν από α. Και στη συνέχεια τοποθετούμε στον καταχωρητή τμήματος ES, στον extra segment, το bx. Υπενθυμίζω ότι δεν μπορούμε να γράψουμε μία τιμή κατευθείαν σε καταχωρητή τμήματος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε move ES,0α000h. Και γίνεται εγγραφή λοιπόν με διευθυνσοδότηση μετατόπισης σε αυτή την τιμή. Δηλαδή, move SI,αλφα x
Και εδώ είναι αυτό που είχαμε πει προηγουμένως, ότι αν και πολλαπλασιάσαμε με έναν καταχωρητή 2 byte το CX και δημιουργήθηκε ένα αποτέλεσμα στον DX και AX, εν τούτης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μόνο το AX, γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι μέγεθος μικρότερο από αυτό που χωράνε σε 2 byte. Σε 2 byte χωράνε 65535. Επειδή λοιπόν η πράξη του πολλαπλασιασμού μπορεί μεν να γράφει το αποτέλεσμα στον καταχωρητή DSAX, αλλά ο πολλαπλασιασμός είναι πάντα μικρότερος από 65535. Γι' αυτό λοιπόν πάντα το DX είναι 0 και μόνο το AX αρκεί να χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν βάζουμε τον AX στο SI και στη συνέχεια με την διευθυνσοδότηση μετατόπισης, δηλαδή move SI ES, yes, αν κάνω τελεία σε αγγείλες SI, 9, γράφουμε το χρώμα 9 στην διεύθυνση α000 με μετατόπιση SI. Παρατηρούμε ότι το AX το τοποθετούμε στον SI, γιατί ο SI είναι ο ειδικός καταχωρητής δείκτης που μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε αγγείλες. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον AX μέσα σε αγγείλες. Η εντολή exchange είναι μια εντολή σημαντική για την συμβολική γλώσσα X86, στην οποία γίνεται αμοιβαία ανταλλαγή δύο καταχωρητών. Υπάρχουν τρεις παραλλαγές, exchange reg καταχωρητή, καταχωρητή, exchange καταχωρητή, μνήμη ή exchange μνήμη, καταχωρητή. Για παράδειγμα, exchange αλφα x, βτx, δηλαδή να μπει το αλφα x στη θέση του βτx και το βτx στη θέση του αλφα x, δηλαδή η τιμή που φέρουν οι καταχωρητές. Exchange memory αλφα x, να οποθετηθούν τα δεδομένα που είναι στη θέση μνήμης memory στον αλφα x και τα δεδομένα που είναι στον αλφα x στην memory. Και το exchange mem1, mm2, που όμως είναι άκυρη εντολή, γιατί πάντα σε εντολές assembly της X86 δεν επιτρέπεται να έχουμε δύο προσβάσεις σε μνήμη. Δύο προσβάσεις σε εξωτερική μνήμη. Άρα λοιπόν, μία βελτιστοποίηση που μπορεί να γίνει είναι να αλλάχθει η τιμή το movesi.αλφα x με την εντολή exchange, που είναι μια πολύ γρήγορη εντολή, και γίνεται ως εξής: exchange si.x. Άμα θέλουμε να σχεδιάσουμε μια οριζόντια γραμμή προς τα δεξιά, αρκεί να αυξήσουμε το δίκτυ μνήμης, το SI, κατά 1. Δηλαδή, να έχουμε move ES, άνω κατά τελεία, SI, 9, και από κάτω increase SI, κάτι που να τοποθετηθεί μέσα σε ένα βρόχο για όσα πίξελ θέλουμε. Ένα loop, λοιπόν, για 20 πίξελ, δηλαδή να βάλουμε πιο πριν την τιμή move CX, 20, αυτό το κομμάτι κώδικα και από κάτω loop στην πάνω ετικέτα για 20 φορές. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε μια οριζόντια γραμμή προς τα αριστερά, αρκεί να αφαιρούμε κάθε φορά το 1. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε μια κατακόρυφη γραμμή, θα πρέπει να αυξήσουμε το δείκτη κατά τόσα πίξελ όσα είναι τα πίξελ της γραμμής, δηλαδή κατά 320. Δηλαδή να επαναληφθεί το κομμάτι move es άνω κάτω τελεία si.9 add si.320. Σχεδιασμός λοιπόν μιας κατακόρυφης γραμμής προς την κορυφή. Όχι, προς τα κάτω. Γιατί προς την κορυφή αφαιρούμε 320, προς τα κάτω προσθέτουμε 320. Αν θέλουμε να κάνουμε διαγώνια γραμμή, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί δεν έχουμε στη διάθεσή μας τριγωνομετρικές συναρτήσεις, συνημήτωνο, ημήτωνο κτλ. Πρέπει να αποφύγουμε το μουρ, γιατί θα μας καθυστερεί πάρα πολύ στο σχεδιασμό. Και δεδομένου ότι η εξίσωση της γραμμής είναι dy προς dx, ο πιο γνωστός αλγόριθμος σχεδιασμού γραμμής, διαγώνια σε οθόνη, είναι ο αλγόριθμος Bresenham, που χρησιμοποιείται ευρέως γιατί υλοποιείται μόνο με πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης και ολίσθησης. Έτσι λοιπόν, στο άρθρο που παραθέτεται στη Wikipedia εμφανίζεται αυτός ο αλγόριθμος που αποτελείται μόνο με πράξεις ολίσθησης, πρόσθεσης και αφαίρεσης και χρησιμοποιείται προκειμένου να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση του hardware. Ο σχεδιασμός κύκλου είναι ακόμα πιο δύσκολος γιατί απαιτεί τριγωνομετρικές εξισώσεις. Μπορεί όμως να απλοποιηθεί άμα κάνουμε τις εξής παραδοχές. Το κάτω ημικύκλιο είναι συμμετρικό του άνω,
Άρα αρκεί να υπολογίσουμε τα χ-y στο άνω ημικύκλου και συνέχεια υπολογίζουμε τα συμμετρικά σημεία. Και το άνω αριστερό τεταρτημόριο είναι συμμετρικό του άνω δεξιού τεταρτημόριου. Άρα λοιπόν πρέπει να υπολογίσουμε τα σημεία που αντιστοιχούν στις 45 μοίρες και συνέχεια υπολογίζονται τα υπόλοιπα σημεία. Έτσι λοιπόν, για κάθε σημείο που υπολογίζουμε στις πρώτες 45 μοίρες, τοποθετούμε 8 πίξελ στην οθόνη σύμφωνα με τις εξισώσεις συμμετρίας. Ο ψευδοκώδικας είναι ότι ξεκινώντας από ένα σημείο, να έχουμε αυτό εδώ το κομμάτι κώδικα, το οποίο χρησιμοποιείται για να έχουμε πολύ ταχύτατη απεικόνιση κύκλων στην οθόνη. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι κώδικα και μπορούμε, όποιος ενδιαφέρεται, να ψάξει στο Google το Search String How Can I Make Circle in Assembly για να βρει τον κώδικα σε assembly που σχεδιάζει τον κύκλο. Το δεύτερο τμήμα αυτής της διάλεξης αφορά την ασύγχρονη είσοδο με Interrupt 16H και χρήση πλήκτρων χωρίς άσκηση τιμής. Ως τώρα είδαμε ότι χρησιμοποιούμε το Interrupt 21H για μια είσοδο χαρακτήρων δεδομένων μέσα στο πρόγραμμα. Αυτή είναι μια σύγχρονη μέθοδος εισόδου, δηλαδή ο επεξεργαστής σταματάει την εκτέλεση του προγράμματος και περιμένει το χρήστη να δώσει ένα πλήκτρο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου δεν θέλουμε να περιμένει ο επεξεργαστής την είσοδο από το χρήστη, δηλαδή να συνεχίζει η εκτέλεση αν δεν έχει πατήσει κάποιο πλήκτρο και όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο, τότε να λαμβάνεται υπόψη και να εξετάζεται η τιμή του. Για παράδειγμα, θέλουμε καθώς θα γίνεται επεξεργασία, αν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο Escape, να σταματήσει το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε ασύγχρονη επικοινωνία. Ασύγχρονη είσοδο, δηλαδή σε μια οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης αν πατήσει ένα πλήκτρο, το πρόγραμμα να μπορέσει να εκτελεστεί. Έτσι λοιπόν, το ασύγχρονο γεγονός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα διαφορετικό interrupt. Αυτό είναι το interrupt 16H. Και το interrupt 16H μας δίνει μια δυνατότητα που δεν υπάρχει στο interrupt 21H. Αυτή η δυνατότητα είναι η ανάγνωση πλήκτρων που δεν αντιστοιχούν στον κώδικα ASCII, όπως τα βελάκια, τα functions keys F1, F2 κτλ, κουμπιά ήχου, κουμπιά email που βρίσκονται σε κάποια προλόγια κ.ο.κ. Τα ειδικά αυτά κουμπιά δεν έχουν τιμή ASCII, όμως όταν πατηθεί το συγκεκριμένο πλήκτρο, τότε δημιουργείται μια τιμή στον επεξεργαστή που είναι το BIOS Scan Code. Για να κάνουμε λοιπόν ασύγχρονο έλεγχο, θα πρέπει να κατασκευάσουμε μια συνάρτηση η οποία θα δίνει τιμή α-high ίσον 01 και θα καλεί το interrupt 16H. Αυτό έχει συνέπεια τον έλεγχο αν έχει πατηθεί ένα πλήκτρο. Δηλαδή βλέπουμε ότι το interrupt 16H και α-high ίσον 01H είναι η διακοπή που ελέγχει αν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο. Και επιστρέφονται οι εξής τιμές. Αν το ZF ίσον 1, τότε δεν υπάρχει κάποιο καινούριο κουμπί στον buffer του πληκτρολογίου. Αν το ZF ίσον 0, τότε υπάρχει ένα κουμπί που μπορεί να διαβάσει ο επεξεργαστής από τον buffer, από τη μνήμη του πληκτρολογίου. Και στο αλφα high είναι το BIOS scan code και στο αλφα L είναι ο ASCII χαρακτήρας. Άρα λοιπόν, άμα θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτή την ασύγχρονη είσοδο από το πληκτρολόγιο, αμέσως μετά την κλίση του interrupt 16H-high-01H, ελέγχουμε το zero flag. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με μια εντολή J not equal ή J equal. Αυτό ισχύει γιατί όλες οι εντολές για κλάδος ελέγχουν το ZF. Η εντολή J equal ενεργοποιείται όταν έχουμε ZF ίσον 1, ενώ η J not equal ενεργοποιείται όταν το ZF ίσον 0. Άρα λοιπόν, αν το ZF ίσον 0 έχει πατηθεί χαρακτήρας, αν το ZF ίσον 1 δεν έχει πατηθεί χαρακτήρας. Αν έχει πατηθεί χαρακτήρας, τότε θα βρίσκεται στον αλφα-X, δηλαδή αλφα-high και αλφα-low. Αν το αλφα-L δεν είναι 0, αν το αλφα-high δεν είναι 0, για να δούμε τώρα τι χαρακτήρα έχει πατηθεί, θα πρέπει να δούμε το αλφα-L. Αν το αλφα-L δεν είναι 0, τότε το αλφα-L έχει την άσκηση τιμή του χαρακτήρα που πατήθηκε. Αν όμως είναι 0, τότε πρέπει να κοιτάξουμε το αλφα-high γιατί έχουμε ένα ειδικό πλήκτρο. Ο χαρακτήρας παραμένει στο keyboard buffer
Και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια κλίση πάλι interrupt 16H για να απομακρύνουμε το χαρακτήρα από τον buffer. Διαφορετικά, κάθε φορά που γίνεται κλίση της διακοπής interrupt 16H α01, θα νομίζει το πρόγραμμα ότι συνεχώς ο χρήστης πατάει τον ίδιο χαρακτήρα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει, αν υπάρχει χαρακτήρας, δηλαδή ζ ε0, να τοποθετήσουμε α high ίσον 0 και interrupt 16H. Να καλέσουμε λοιπόν το interrupt 16H με το α high ίσον 0 για να διαβάσουμε το χαρακτήρα και να απομακρυνθεί από την προσωρινή μνήμη του πυκρολογίου. Αν το αλφα-L δεν είναι 0, τότε το αλφα-L έχει την άσχητη τιμή του χαρακτήρα που πατήθηκε. Αν το αλφα-L λοιπόν είναι ίσο 0, τότε υπάρχει ειδικό πλήκτρο που βρίσκεται στο αλφα-high και υπάρχουν λίστες με τους bioscan code για κάθε είδος πυκρολογίου. Πυκρολόγιο XT, αλφα-TEF, MF, 102 πλήκτρο κτλ. Για παράδειγμα, το βελάκι δεξιά έχει scan code 4DH, ενώ το βελάκι αριστερά 4VH. Η συνάρτησή μας λοιπόν, αν δεν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο, δεν θα κάνει τίποτα παραπάνω και θα πηγαίνει στο RET. Αν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο, θα επεξεργάζεται κατάλληλα. Για παράδειγμα, αν έχουμε πει ότι με το Q σταματάει η εκτέλεση του προγράμματος, τότε θα εκτελείται το κομμάτι κώδικα τερματισμού του προγράμματος, δηλαδή move alpha-high 4CH και interrupt 21H. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε την κλίση συνάρτησή μας σε διάφορα σημεία και να εκτελείται κατά διαστήματα. Καλές επιλογές είναι μέσα στους βρόγους ή μέσα στις συναρτήσεις που εκτελούνται πολύ συχνά. Εδώ πέρα λοιπόν κατασκευάσαμε μια συνάρτηση που χρησιμοποιεί polling και εισαγωγή πλήκτρου. Δεν είναι βέβαια και βέλτιστη συνάρτηση εισόδου, γιατί ο επεξεργαστής κάθε φορά ελέγχει αν υπάρχει κάποιο πλήκτρο. Αν λοιπόν έχει πατήσει ο χρήστης κάποιο πλήκτρο, ένα κομμάτι λοιπόν κώδικα που εκτελείται συνέχεια ακόμα και να μην πατήσει ο χρήστης κάποιο πλήκτρο. Δηλαδή εκτελεί εντολές που μπορεί να μην χρειάζονται. Υπάρχει καλύτερη υλοποίηση και πολύ πιο δύσκολη. Η καλύτερη υλοποίηση είναι η χρήση του ορισμού interrupt, δηλαδή να θέσουμε εμείς μια συνάρτηση χειρισμού διακοπής για το πυκρολόγιο. Όταν πατήσει ο χρήστης κάποιο πυκρολόγιο, τότε στέλνεται ένα interrupt στον επεξεργαστή, εκτελείται το κομμάτι του κώδικα χειρισμού της διακοπής του πυκρολογίου, όπου χειρίζεται αυτό εδώ το keystroke, αυτό που έχει πατήσει ο χρήστης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο επεξεργαστής είναι ελεύθερος να εκτελεί το έργο κανονικά που του έχουμε αναθέσει και όταν πατήσει ο χρήστης κάποιο πλήκτρο, τότε δημιουργείται το interrupt και τότε ο επεξεργαστής επεξεργάζεται τα δεδομένα. Δεν κάνει συνέχεια polling, δεν επισκέφτεται συνέχεια το buffer του πυκρολογίου για να βλέπει αν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο ή κάποιο άλλο. Βέβαια, αυτό είναι μια πιο δύσκολη υλοποίηση, αλλά για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να δει interrupt, keyboard interrupt για ασύγχρονους input και θα βρει σχετικό κομμάτι κώδικα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο.